Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός του 2019, ψηφίζεται 4 μήνες μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τα μνημόνια. Και σε αυτό το τετράμινο έχουμε ήδη δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, που επιβεβαιώνουν ότι η έξοδος από τα προγράμματα, η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν μια τυπική διαδικασία. Αλλά αντιθέτως μεταφράζεται άμεσα σε μέτρα, σε πολιτικές βελτίωσης του εισοδήματος και της καθημερινότητας της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνο τους τελευταίους 4 μήνες έχουμε ήδη κάνει πράξη. Όχι απλώς την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, αλλά και τη διασφάλιση ότι 620.000 συνταξιούχοι θα ξεκινήσουν να βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους από το 2019. Αυξήσεις οι οποίες θα επαναλαμβάνονται για τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Οι 620.000 συνταξιούχοι που θα δουν αυξήσεις από το 2019 θα λαμβάνουν αυξήσεις για μια πενταετία στις συντάξεις τους. Μέσα στους τελευταίους 4 μήνες από την έξοδο από τα προγράμματα ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί με απόφαση της κυβέρνησης τον Ιανουάριο, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, με την ταυτόχρονη κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών. Επομένως, ο νέος ενιαίος αυξημένος μισθός θα ισχύει για όλους, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες, θα το δείτε, Κυριακή κοντή γιορτή, θα το δείτε. Μέσα σε λιγότερους από 4 μήνες έχουμε νομοθετήσει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κατά 33%. Έχουμε ήδη κάνει πράξη, υλοποίηση, τη μείωση του έμφυα. Μέσα σε λιγότερους από 4 μήνες κάνουμε πράξη τη χορήγηση για τρίτη φορά κοινωνικού μερίσματος σε πάνω από 1.600.000 νοικοκυριά. Τη χορήγηση για πρώτη φορά στη χώρα μας, και αυτό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2019, επιδόματος ενοικίου, επιδόματος στέγασης, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων, που θα ενισχύσει όχι μόνο τα χαμηλά, αλλά και τα μεσαία τα μεσαία εισοδημάτων νοικοκυριά. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα περιλαμβάνει επεκτατικά μέτρα, μέτρα δηλαδή ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και ελάφρυνσης των εισφορών και των φόρων για τους πολίτες, συνολικού ύψους 910 εκατομμυρίων ευρώ, ένας χώρος δημοσιονομικός ο οποίος διευρύνεται τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι το ερώτημα για το αν όντως έχουμε μετάβαση από το καθεστώς των δημοσιονομικών περιορισμών σε μια νέα εποχή όπου αποκαθιστάται παράλληλα και η δυνατότητα της χώρας να χαράσει με σχετική οικονομική ελευθερία τις πολιτικές της, έχει ήδη απαντηθεί το ερώτημα αυτό και απαντιέται και καθημερινά στην πράξη. Και το αποδεικνύουν, νομίζω, οι 4 αυτοί μήνες, το αποδεικνύουν τα μέτρα που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή. Ίσως να είναι ακριβώς αυτά τα δεδομένα που οδήγησαν και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματός του να συρθεί, θα έλεγα, στην κοινωνική ατζέντα και να κάνει ορισμένες εξαγγελίες επί της κοινωνικής ατζέντας. Έρχεται όμως, θα έλεγα, καθυστερημένα, με προτάσεις οι οποίες είναι ανερμάτιστες και πολλές φορές αντιφατικές μεταξύ τους και νομίζω και με μειωμένη αξιοπιστία, δεδομένου και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εμφανίστηκε τώρα στην πολιτική σκηνή, αλλά έχει και κάποιες, έτσι έχει και μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης στις προηγούμενες δεκαετίες. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης πρώτον ως μετά Χριστόν προφήτης ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό και θα καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό, με την ύπαρξη του οποίου μάλιστα εξανίσταται, θεωρώντας ως τον υποκατώτατο μισθό να τον θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να του θυμίσω καταρχάς σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα ότι η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στη συγκυβέρνηση όταν το 2012 περικόπηκε ο κατώτατος μισθός μέσα σε μια νύχτα, από τα 751 πήγε στα 586 ευρώ και θεσπίστηκε τότε ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός, με τον οποίο τώρα ο κ. Μητσοτάκης είναι έξαλλος ως να τον θεσπίσαμε εμείς. Ας το αφήσουμε όμως αυτό στην άκρη, αν και δεν μπορούμε προφανώς να το παραγράψουμε έτσι. Προανήγγειλε λοιπόν την αύξηση του κατώτατου μισθού και είπε ότι η αύξηση αυτή θα είναι, η θέση του είναι ότι η αύξηση αυτή θα είναι διπλάσια από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Λέω
λέω καταρχάς ως μετά Χριστόν προφήτης, γιατί γνωρίζει, ελπίζω, ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει πια τη διαδικασία και θα υπάρχει η αύξηση του μισθού τον Ιανουάριο, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Επομένως, είναι λίγο παράδοξο να το εμφανίζει ως εξαγγελία για κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν γνωρίζει ότι αυτό ήδη ολοκληρώνεται, έτσι. Τοποθετείται όμως για το ζήτημα με αρκετές αιρέσεις. Είπε ότι η αύξηση του μισθού θα είναι διπλάσια από την αύξηση του ΑΕΠ. Επαναλαμβάνω, ο μισθός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι για πόση αύξηση τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο θα γίνει, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Όχι μετά από ένα χρόνο, όχι μετά από δύο χρόνια, όχι μετά από πέντε χρόνια. Για τον Ιανουάριο. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση του μισθού πόση είναι. Πόσο, κατά τη γνώμη της, πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Υπάρχει πολιτική συζήτηση ανοιχτή. Έχουν τοποθετηθεί οι φορείς. Έχει κάνει πρόταση ο ΣΕΒ, έχει κάνει πρόταση η ΕΣΕ, έχει κάνει πρόταση το ΚΕΠΕ, έχουν κάνει προτάσεις κοινωνικοί φορείς και επιστημονικοί φορείς. Η Νέα Δημοκρατία πόσο ακριβώς προτείνει να αυξηθεί ο μισθός τον Ιανουάριο? Αυτό το ερώτημα δεν νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Προτείνει να αυξηθεί ο μισθός πόσο, 4%, όταν λέει, εννοεί ότι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχουμε διπλάσια αύξηση από το ΑΕΠ, δηλαδή να αυξηθεί ο μισθός 4%. Γιατί δεν τοποθετείτε σε αυτό καθαρά? Μήπως ανησυχεί ότι αν τοποθετηθεί ανοιχτά, ενδεχομένως δεν θα συμβαδίσει η πρότασή της με την πρόταση του ΣΕΒ, όπου ο ΣΕΒ πρότεινε μια αύξηση της τάξης του 1 με 2%. Γιατί δεν λέει ανοιχτά και καθαρά πόση πρέπει να είναι η αύξηση του μισθού τον Ιανουάριο του 2019. Δεύτερο ζήτημα. Τον άκουσα να τοποθετείται και για την κοινωνική πολιτική και να εξαγγέλει ένα νέο πλαίσιο επιδοματικής πολιτικής. Και εδώ τα πεπραγμένα, να μας συγχωρήσει, δεν μας επιτρέπουν να εκλάβουμε και με ιδιαίτερη αξιοπιστία τις προτάσεις που κατατίθεται, διότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, δεν πήρε και ιδιαίτερα μέτρα οικοδόμησης ενός στιβαρού κοινωνικού κράτους, ούτε την περίοδο της Ευμάρειας. Δεν πήρε και μέτρα την περίοδο της μεγάλης κρίσης οικονομικής που σάρωνε τη χώρα το 2010 με 2014, έτσι, εκείνη την πενταετία. Δεν πήρε και ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των ευάλωτων στρωμάτων και παρέδωσε μια χώρα σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Αφήνοντας όμως και πάλι αυτό στην άκρη, και ας έρθουμε έτσι καλή την πρόθεση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το παρελθόν, και να δούμε τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Πριν από λίγο καιρό, από το βήμα της ΔΕΘ, είπε ότι θα ενσωματώσει όλα τα επιδόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και πριν από λίγες μέρες, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εξήγηλε ότι ο προϋπολογισμός για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα είναι 900 εκατομμύρια ευρώ στην πρότασή του. Όσα περίπου δηλαδή δίνει ήδη η κυβέρνηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα η παρούσα κυβέρνηση δίνει και ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα υπόλοιπα επιδόματα. Αναπηρίας, οικογενειακά, ανασφάλιση των υπερηλίγων κτλ. Η κυβέρνηση, πέραν του όσα δίνει για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, έδωσε το 2018 ένα δις επιπλέον για αυτά τα επιδόματα. Και το 2019, στον προϋπολογισμό που βλέπετε, προβλέπει για τα επιδόματα, ξαναλέω, όχι για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ένα ποσό 2.300.000.000. Ξαναλέω, χώρια από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι όλα τα επιδόματα θα τα ενσωματώσει στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και παράλληλα λέει ότι ο προϋπολογισμός του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα είναι όσο περίπου είναι και ο τωρινός προϋπολογισμός του ΚΕΑ, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα επιδόματα? Θα τα κόψει? Τι ακριβώς θα συμβεί? Γιατί δεν τοποθετείται καθαρά επ' αυτών? Μιλώ για τα επιδόματα αναπηρίας, ανασφάλιση των υπερηλίκων, οικογενειακά, για τις γυναίκες αγρότησες, μητέρες αγρότησες που έχουν συγκεκριμένο επίδομα κτλ. Καθαρά. Να τοποθετηθεί καθαρά. Τρίτο ζήτημα. Για τα οικογενειακά επιδόματα συγκεκριμένα. Η παρούσα κυβέρνηση το 2018 άλλαξε το σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων και αύξησε τον προϋπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων, το πήγε από 650 εκατομμύρια σε 1.020.000.000. Έτσι, αύξησε τον προϋπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων και άλλαξε όλη την αρχιτεκτονική. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων και η συντριπτική πλειονότητα αυτών, περίπου το 90% αυτών, να λάβει αυξημένα επιδόματα σε σχέση με το τι έπαιρνε πριν το 2018. Και μάλιστα οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά να λαμβάνουν αυτό το οικογενειακό επίδομα, το οποίο είναι σταθερή οικονομική ενίσχυση μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού ή μέχρι το παιδί να τελειώσει τις σπουδές του. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα αποκαταστήσει το προηγούμενο σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων. Άρα τι θα γίνει? Τα αυξημένα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται από το 2018 και ιδίως στις οικογένειες με ένα και με δύο παιδιά θα καταργηθούν στην περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση?
και θα δώσει το διχίλιαρο εφάπαξ ποσό, θα καταργήσει αυτό το νέο σύστημα αυξημένων οικογενειακών επιδομάτων και θα επιστρέψει στον προηγούμενο συμπιεσμένο προϋπολογισμό για τα οικογενειακά επιδόματα. Γιατί δεν τοποθετείται καθαρά? Γιατί δεν εξηγεί καθαρά τι θα συμβεί με αυτό το νέο σύστημα οικογενειακών επιδομάτων που ενισχύει τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά? Και επιτρέψτε μου να πω και ως τέταρτο σημείο δύο κουβέντες για τον άλλο πυλώνα του κοινωνικού κράτους, που είναι το ασφαλιστικό σύστημα. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο που περιγράφει το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η Νέα Δημοκρατία το ασφαλιστικό σύστημα. Το παρέδωσε με ένα έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίων, 100 εκατομμυρίων, μετά από 12 οριζόντιες περικοπές των συντάξεων και με 400.000 απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ στα συρτάρια μας. Ένα πραγματικό όλεθρο για το ασφαλιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση έχει αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Έχει κερδίσει το στοίχημα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα, αποκαθιστά τις αδικίες του παρελθόντος και για πρώτη φορά μπορούμε το 2019 να προχωρήσουμε και σε αυξήσεις συντάξεων μετά από μια δεκαετία περίπου. Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί αυτό το γνωστό δρόμο της καταστροφολογίας, και αφού δεν της βγήκε η καταστροφολογία με την περικοπή των συντάξεων, δεν της βγήκε η καταστροφολογία με τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές, γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων πληρώνει λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Επανέρχεται τώρα σε ένα νέο θέμα που το άκουσα στην τελευταία αντιπαράθεση που είχαμε στη Βουλή με τον κύριο Βρούτση, ότι το ασφαλιστικό δεν είναι πλεονασματική η λειτουργία του ΕΦΚΑ και ότι αυτό είναι χαλκευμένα αυτά τα στοιχεία. Για άλλη μια φορά να μιλήσω συγκεκριμένα, φαίνονται στο προϋπολογισμό του 2019, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεόνασμα χάρη στην αύξηση των εσόδων που υπάρχει λόγω της αύξησης της απασχόλησης κυρίως και της μείωσης της αδήλωτης εργασίας. Ταυτόχρονα, φαίνεται και στον προϋπολογισμό του 2019, υπάρχει μία μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, γιατί πληρώνουμε τα ληξιπρόθεσμα, εκαθαρίζουμε τα ληξιπρόθεσμα, πληρώνουμε τις εκκρεμείς συντάξεις δηλαδή, εγκαθαρίσαμε τον κύριο όγκο των ληξιπροθέσμων εντός του 2019 και αυτό ελαφραίνει πολύ τη συνταξιδοτική δαπάνη, με συγχωρείτε το 18, και αυτό ελαφραίνει πολύ τη συνταξιδοτική δαπάνη του 2019. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία κάνουν το ασφαλιστικό σύστημα από τη μία χρονιά στην άλλη, ενώ προϋπολογίζεται ότι θα έχει μια χ δημοσιονομική ισορροπία, να πηγαίνει καλύτερα. Αυτό σημαίνει εξάλλου και το ότι έχει πλεονασματική λειτουργία. Αλίμονο, δεν είναι εδώ, αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει, ο ίδιος λέει πώς έχει πλεόνασμα αφού το κράτος χρηματοδοτεί. Αλίμονο αν το κράτος δεν χρηματοδοτούσε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δεν θα είχαμε δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τότε. Αυτή είναι η έννοια του δημοσίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα αυτό συμβαίνει. Και η εξέλιξη, η βελτίωση των εσόδων που υπάρχει στο ασφαλιστικό σύστημα από το 2017, οπότε και αρχίζει να λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, είναι προφανής και ολοκάθαρη. Καταθέτω και ένα πλήρες σημείωμα σε σχέση με την πορεία των δημοσίων οικονομικών του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, που εμφανίζει ακριβώς αυτή την αύξηση των εσόδων από το 2017 και μετά. Για τους πλέον δύσπιστους. Είναι αυτή η σταθερή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών που επιτρέπουν και το 2019 να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους κρατικούς πόρους για άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τον προϋπολογισμό που ψηφίζει σήμερα η Βουλή, η κυβέρνηση κάνει πράξη με γοργό ρυθμό το σχέδιό της για τη βελτίωση του εισοδήματος κυρίως της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, μετά από μία περίοδο μακρά, έτσι, απεσιόδοξη περίοδο δημοσιονομικών προσαρμογών. Οι μέρες είναι πολύτιμες, τις αξιοποιούμε στον απόλυτο βαθμό για να μετουσιωθεί η έξοδος από τα μνημόνια σε μία περίοδο ανακούφισης, στήριξης και προοπτικής για τους πολλούς, και αυτή εξάλλου είναι η μόνη μας πηξίδα για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προχωρούμε στο κατάλληλο.